في حضرتكم قد يكون الكلام صعب حتى لو كان اختصاصي ووظيفة الكلام. Μεσάς νιώθω ότι ο λόγος μου θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και το ρόλο μου θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάνω όλα αυτό είναι η δουλειά μου να γράφω και να μιλάω. فَأَنَا لَسْتُ أَمَامَ حَفِيد أَرُسْتُ وَحَسْتُ. Δεν είμαι μόνο μπροστά τον εγγονό του Αριστοτέλη. بل أنا أمام إنسان جمع إلى جانب العقل الروح الإنسانية. Είμαι μπροστά από έναν άνθρωπο που έχει ανθρωπιά μέσα του, γι' αυτό εκφράστηκε σωστά και γι' αυτό είμαστε εδώ. وللأسف إن مشكلة العالم اليوم أن المادية اجتاحت الروح الإنسانية والقيم الإنسانية. Δυστυχώς ότι η ανθρωπιά πια για μερικούς έχει χαθεί και για μερικούς μόνο το συμφέρον και το χρήμα. ولذلك نحن كمشرقيين وخاصة كسوريين ولبنانيين. Και ειδικά εδώ εμείς ήρθαμε να εκφραστούμε όχι μόνο που είμαστε Άραβες, Σύριοι, Λιβανέζοι, Παλαιστίνοι. نتعرض لحرب إبادة من المجرم أردوغان. Οπα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εμείς έχουμε πραγματικά έναν κοινό εχθρό που λέγεται Ορντογάν. والذي دفع أهلنا لركب البحر والهروب هو هذا المجرم التركي. Δεν σεβάστηκε ούτε συμφωνίες ούτε τίποτα και γι' αυτό συμμετέχει αυτός ο εχθρός. Αυτός έσπρωξε τον λαό μας προς την προσφυγία. أما الذي أنقذ أمهاتنا وأخواتنا وأبنائنا فهم جنودكم في البحرية اليونانية. Και αυτός που έσωσε τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας είναι οι στρατιώτες σας στο ναυτικό. لذلك أنا كمواطن وإعلامي. Γι' αυτό ως πολίτης αλλά και ως δημοσιογράφος. Το θηλυκό, εντάξει, αλλά είναι σ' άλλο. Είναι από τις λίγες στιγμές που ειλικρινά νιώθω έτσι μια ιδιαίτερη συγκίνηση. بصراحة لأول مرة بحس إنه أنا تأثرت بحديثك. Γιατί εγώ από τη στιγμή που ένα παιδικό παιχνίδι στα 10 μου χρόνια έχασα εντελώς το φως μου. بالحظ من أنا ولد صغير صار عم بلعب وراح خسرت نظري. Με τη βοήθεια του Θεού. بمساعدة الرب. Αλλά και με την προσπάθεια τη δική μου. بمحاولتي أنا الشخصية. Έμαθα να διαβάζω τους ανθρώπους από το ηχόχρωμα της φωνής τους. Allah أعطاني مهمة صعبة جدا بس نجحت فيها على إني على أقدر على أن أتحكم في مصداقية الشخص من صوته. أعرف مصداقيته من صوته. بيك لبون أفتا تا لوجيا بو إيبس. هذا الحكي اللي حكيته في مصداقيته في مشاعره. Γιατί πιστεύω ότι έβγαιναν μέσα από το βάθη της ψυχής σου. هذا الحكي اللي حكيته أنا متأكد إنه طلع من داخلك الشخصي من صحتك. من روحك. Θέλω να σου πω ότι πλούσιος ένας άνθρωπος δεν γίνεται μόνο με τα λεφτά. الإنسان بحياته مش المادة اللي تغنيه. هذا اللي حابب أوجه لك إياه. Πλούσιος γίνεται με την πιο όμορφη σχέση που κατέκτησε ο άνθρωπος στον κόσμο και είναι η φιλία. النجاح لحتى يتم في الطريق السليم. الثراء في العلاقات الشخصية والعلاقات الإنسانية. Πρώτον θέλω να ξέρεις ότι έχεις έναν ακόμα στη ζωή σου πραγματικό φίλο. Λέγεται Παναγιώτης Κουρουπλής. لازم تضيف على علاقتك اسم صديق واخ اسمه Παναγιώτης Κουρουπλής, اللي هو اسم المعالي. Και το εννοώ αυτό όταν το λέω. لما نحكي شيء انا اعنيه. Και δεύτερον, شيء تاني.